Με αποστολή να αναθερμάνει τις σχέσεις Μανίλας-Πεκίνου, ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φιντελ Ράμος, επισκέπτεται το Χονγκ Κονγκ. Πριν από λίγες εβδομάδες, το μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο της Χάγης δικαίωσε τις Φιλιππίνες στη διαμάχη τους με την Κίνα για την νότια Σινική θάλασσα. Το Πεκίνο, ωστόσο, δεν αναγνωρίζει την απόφαση. Βρίσκομαι εδώ για να σπάσω τον πάγο, να αναθερμάνω τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Κίνα. Αυτή είναι η αποστολή μου και πιθανότατα αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που μπορώ να πετύχω. Νέο θερμό μέτωπο στην περιοχή έχει ανοίξει μεταξύ Πεκίνου και Τόκιο. Η Ιαπωνία καταγγέλει ότι κινέζικα σκάφη παραβίασαν 14 φορές το τελευταίο 48ωρο τα χωρικά της ύδατα και προαναγγέλει ενίσχυση των περιπολιών της Ιαπωνικής ακτοφυλακής. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε στεναρά να μην κλιμακώνει την κατάσταση η Κίνα, ανέφερε ο επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιαπωνίας. Οι εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες θα συντονιστούν ώστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία. Κίνα και η Ιαπωνία έχουν έρθει κατ' επανάληψη σε αντιπαράθεση για μια συστάδα νησιών στη θάλασσα της Ανατολικής Κίνας. Τα νησιά αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ιαπωνία από το 1895, όμως η Κίνα συνεχίζει να προβάλλει διεκδικήσεις.